Είναι η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού μετά την επανεβεβαίωση της εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου στην κυβέρνηση, το όρισε ο Πρωθυπουργός. Στόχος τον Οκτώβριο του 2019 οι πολίτες να μπορούν και να συγκρίνουν, σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας το έργο της κυβέρνησης του με το προηγούμενο. Να αφήσουμε πίσω δύο χαρακτηριστικά την Ελλάδα της παρακμής, της χρεοκοπίας και του εκφυλισμού. Όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, η έξοδος στις χώρες αγορές με έκδοση πενταετούς ομολόγου, τόνισε ο κ. Τσίπρας, κατεδαφίζει άλλο ένα από τα ψευδοεπιχειρήματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τις δυνατότητες της χώρας να έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ. Η συμφωνία του Πρεσπού σηματοδοτεί τόσο πολλά την επίλυση μιας ιστορικής εκκρεμότητας, το πέρασμα σε μια νέα εποχή συνεργασίας και την ήττα του εθνικισμού και από τις δύο μεριές των συνόρων επέμεινε. Σήμερα συζητάμε ένα θέμα που ακουμπά το πυρήνα του πολιτικού μας σχεδίου, του στρατηγικού μας στοχεύσεων, αλλά κυρίως ακουμπά το πυρήνα του κοινωνικού ζητήματος και των κοινωνικών σχέσεων, ανέφερε.